υπουργοί, διπλωμάτες αλλά και φιλανθρωπικές οργανώσεις από περίπου 20 χώρες συμμετείχαν σε μία μονοήμερη σύνοδο κορυφής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο Λονδίνο. Ο οικοδεσπότης της, Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες για τον τερματισμό του υποσιτισμού σε όλο τον κόσμο. Η κλιματική αλλαγή, οι συγκρούσεις και η αύξηση του πληθυσμού σημαίνουν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις για τον εφοδιασμό τροφίμων. Και προχωράμε παραπέρα, εγκαινιάζοντας ένα νέο βρετανικό επιστημονικό κέντρο για την προώθηση της έρευνας αιχμής για ανθεκτικό στις πλημμύρες ρύζι, ανθεκτικό στις ασθένειες ιτάρι και πολλά άλλα. Αυτές οι καινοτομίες αξίας εκατομμυρίων θα φτάσουν στις φτωχότερες χώρες, καθώς και θα βελτιώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μειώσουν τις τιμές των τροφίμων. Συνδιοργανωτές της Συνόδου για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια είναι η Σομαλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ίδρυμα Παιδικών Επενδυτικών Ταμείων και το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates. It's not easy to jump. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε ένα άλμα από την υπάρχουσα ανθρωπιστική κατάσταση και αμέσως να περάσουμε στην ανάπτυξη. Επομένως, χρειαζόμαστε αυτή τη μετάβαση και το πρόγραμμα σταθεροποίησης που έχει αναπτύξει η Σομαλία και οι διεθνείς εταίροι, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους που υποστηρίζουν τη Σομαλία. Σήμερα σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν διαθέτουν επαρκές φαγητό και μάλιστα πάνω από 45 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών υποφέρουν από οξύ επισιτισμό. Σε έναν κόσμο αυθονίας κανείς δεν επιτρέπεται να πεθάνει από έλλειψη τροφής, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βρετανός Πρωθυπουργός.